Συνεχώς εδώ όταν είμαι στους αγώνες για να καταφέρω να πετυχαίνω τους στόχους μου. Άρα λοιπόν εγώ οφείλω να μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς για αυτή τη δύναμη που μου έχετε δώσει να καταφέρω να βγω στην κορυφή του κόσμου. Του Δήμου Φεστού σε θέματα φυσικά αθλητισμού και παιδείας. Άρα είστε αρμόδιος να μιλήσετε και είστε υπεύθυνος της εκδήλωσης σήμερα. Με μεγάλο κόπο και πολύ βοήθεια όλοι εδώ πέρα για να στηθεί. Μανώλη, καλώς όρισες. Καλώς όρισες γίγαντα της Γαλλιάς, όπως γράφει εδώ το πανό που ετοιμάσαν για σένα κάποιοι φίλοι. Λίγες μέρες πριν φύγεις για τη Βραζιλία, ανέβηκες στο Ψιλωρίτη και προσκύνησες στο Δήμιο Σταυρό. Με τη δύναμη της Παναγίας, όπως εσύ είπες, αλλά και τις ευχές όλων μας, αγωνίστηκες στο Ρίο και πέτυχες τους στόχους σου. Είσαι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο στο αγώνισμα του αποκλεισμού F54 με νέο παραολυμπιακό ρεκόρ 29-45.
ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ύψωσε στην ελληνική σημαία, στον υψηλότερο ιστό και μαζί ανέβασε και εμάς όλους τους συντοπίτες σου, τους μεσαρίτες, τους κριτικούς, τους Έλληνες, ακόμα ψηλότερα. Νιώσαμε χαρά, συγκίνηση, περηφάνεια και εμείς βλέποντας να φοράς το χρυσό μετάλλιο στο στήθος και να σιγοτραγουδάς τον εθνικό ύμνο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Απλά σε ευχαριστούμε. Και σε ευχαριστούμε και για κάτι ακόμα που ίσως είναι το πιο σημαντικό. Ότι έχουμε κοντά μας ένα θρύλο, ένα ζωντανό παράδειγμα θέλησης, υπομονής, αποφασιστικότητας, αγωνιστικότητας και κοινωνικής προσφοράς και μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε στα παιδιά μας για αυτές τις αρχές και αξίες με φωτεινό παράδειγμα τους άθλους σου στη ζωή και στα στάδια. Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι πάντα γερός, να είσαι πάντα υγιής, δυνατός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να έχεις πάντα επιτυχίες στη ζωή και στον αθλητισμό. Τιμητική πλακέτα θυμόμενα μου να μιλήσει ο κύριος Αρμουτάκης, δήμαρχος Δήμου Φεστού, να πει δύο λόγια. Δεχόμαστε. Από την άλλη άκρη της γης μας έφερε στο χρυσό. Μεγάλη τιμή για μας, μεγάλη τιμή για την οικογένειά σου, μεγάλη τιμή για τη Μεσαρά, για την Ελλάδα μας. Ελπίζω να συνεχίσεις, Δεν θα σταματήσω. Γιατί κάτι διαβάσαμε ότι θα σταματήσεις. Εδώ θα έχουμε καλή δύναμη, όχι μόνο για το Ολυμπιακό, το χρυσό μετάλλιο, αλλά και τον αγώνα που κάνεις στη Φανερωμένη, στο... Αυτό ξεκινά από σένα και από κάποια άλλα παιδιά που εσύ έχεις, να τα πω στρατολογήσεις, να τα πω βάλεις σε μια σειρά, μια παρέα. Λοιπόν, σου εύχομαι να έχεις δύναμη να συνεχίσεις το έργο σου, βοηθάς τον τόπο σου, βοηθάς την νεολαία μας, βοηθάς όλους μας. Να είσαι καλά, να είσαι υγεία, να συνεχίσεις πάντα πολύ πιο ψηλά. Εμείς οι γνωμοσίες, μια ελάχιστη μια πλακέτα, τιμητική, στη κάνει ο Δήμος μας, ο Δήμος που δραστηριοποιείσαι και που προσφέρει τα πάντα με τις αγώνες σου. Να είσαι καλά. Θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για τα 4 χρόνια πορείας του Μανώλη Στεφανουδάκη. Όταν ξεκινούσε ο Μανώλης, μία